αν ικανοποιηθεί η απέτηση των δανειστών, η παράλογη απέτηση των δανειστών, η αύξηση του ΦΠΑ του τουριστικού πακέτου κατά 120%, αυτό σημαίνει ότι ο τουρισμός μας μένει εκτός ανταγωνισμού και θα υποστεί τεράστια, ίσως και ανοίγει στη βλάβη. Το ότι θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο δεν σημαίνει τίποτα, γιατί τα πακέτα της επόμενης τουριστικής περίοδου τώρα σχεδιάζονται και πολλούνται. Πρόκειται για ένα τεράστιο εφεσιακό μέτρο, το οποίο οι δανειστές οδηγούν τη χώρα, καταστρέφοντας και το τελευταίο όρθιο πυλώνα της οικονομίας. Και το ερώτημα είναι, γιατί το κάνουν? Δεν γνωρίζουν? Όπως σας είπα από την αρχή, είμαστε αλληλέγγυοι και θετικοί με τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού, και επειδή το πρόβλημα δεν είναι η αύξηση του ΦΠΑ, αλλά η σπραξιμότητά του, δεσμεύτηκα προσωπικά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι επιχειρηματίες του τουρισμού έχουν έτοιμο σχέδιο. Θα εντοπίσουμε και θα καταγγείλουμε κάθε παράνομο κατάλημα και θα εισπράξουμε το 100% του ΦΠΑ μέσω καρτών. Αυτό ας αποτελέσει παράδειγμα και για τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς της χώρας.